Πρέπει να πούμε ότι στιγμή που μιλάμε, η πρώτη ομάδα των ανθρώπων που ήρθαν για να παραστούν στον συνταφιασμό του Τέλου Βασιλιά Κωνσταντίνου φτάνουν πλέον στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως, όπου τελείται το τρισάγιο και στη συνέχεια θα γίνει ο ενταφιασμός του Τέλου Βασιλιά Κωνσταντίνου. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είχε τοπεί, όπου είχε γίνει, με συγχωρείτε, ένας αγώνας δρόμου για να διαμορφωθεί. Για τη σημερινή ημέρα έχουν διανυχθεί δρόμοι, έχουν δημιουργηθεί μονοπάτια και πρέπει να πούμε ότι είναι και πολύ ενισχυμένα. Με συγχωρείτε. Ναι, είναι Γιάννη, πολύ ενισχυμένα. Εσύ όσο μας μιλάς, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι βλέπουμε απευθείας εικόνα από το Ναό της Αναστάσεως. Έχει ολοκληρωθεί το τρισάγιο και αυτή την ώρα... Ναι, Γιάννη. Να συμπληρώσουμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε οι πρώτοι που φτάνουμε πλέον στο ταφικό συγκρότημα του Τατοίου, βλέπουμε ότι είναι πολύ ισχυρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Είναι πάρα πολλοί αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά στους βασιλικούς τάφους, ενώ περιμετρικά κινείται συνεχώς το ελικόπτερο της Εθνικής Αστυνομίας, που δίνει βέβαια απευθείας εικόνα της αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής. Αυτή τη στιγμή γύρω από την εκκλησία υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί αλλά και άνθρωποι της ασφάλειας των βασιλικών οικογενειών που ήρθαν στην Ελλάδα για να παραστούν στην εξώδια ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Σε λίγη ώρα αναμένεται να δούμε. Και όσο μας μεταφέρεις αυτά για τα μέτρα ασφαλείας, Γιάννη, εμείς βλέπουμε και πάλι, έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί το τρισάγιο και βλέπουμε ξανά τους γιους και τα εγγόνια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να μεταφέρουν την σωρό στην ουσία στην τελευταία του κατοικία, εκεί που είχε ζητήσει ο ίδιος να ταφεί, δίπλα στους γονείς τους, τον Παύλο και την Φρυδερίκη. Και όσο λοιπόν εμείς θα παραμένουμε και θα βλέπουμε εικόνα, πάμε να συναντήσουμε και τον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, βρίσκεσαι από τα ξημερώματα κι εσύ στο Τατόι. Ακριβώς μήνα, στο σημείο στο οποίο βλέπετε πίσω μου, από εκεί μπήκε η μεγάλη αυτοκινητοπομπή. Πραγματικά πάρα πολλά αμάξια, 14 βασιλικές οικογένειες, αρκετά αυστηρά τα αστυνομικά μέτρα. Την ώρα που πριν από λίγο πέρασαν και οι συνάδελφοι, ο Γιάννης ο Ρίγος, ο Γιάννης ο Σιάκας, και φυσικά πέρασε και ο κόσμος, ο οποίος πήγε να πει το τελευταίο αντίο στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο. Αστυνομικά μέτρα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, και οι δύο συνάδελφοι που βρίσκονται στο παρεκκλήσι, στην τελευταία κατοικία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Δείτε παραδείγματος χάρη το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχουν αστυνομικοί. Φτάνει ακόμη και τώρα κόσμος. Θα πάνε να αφήσουν ένα λουλούδι, να αποχαιρετήσουν όλοι με τον δικό τους τρόπο τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Να πούμε ότι πετάει διαρκώς ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας πάνω από το Τατόι, όπως επίσης και τον ντρόν της αστυνομίας, για καθαρά λόγους ασφαλείας. Και φυσικά αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από αυτό το σημείο, θα περάσουν όλοι οι επίσημοι με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έφτασαν εδώ, συνοδευόμενοι δηλαδή από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν νωρίτερα εδώ και τους συνόδευσαν. Θα το δούμε αυτό. Περιμένουμε μήνα να ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα η διαδικασία. Μίλτο, εσύ που ήσουν εκεί από το πρωί, είδες κόσμο να έχει έρθει πριν καν ξεκινήσει η τελετή στη Μητρόπολη? Είχαν ανέβει δηλαδή κάποιοι στο Τατόι από το πρωί? Από τις 9... Δεν είχαν ανέβει, είχαν φτάσει μέχρι στο σημείο στο οποίο βλέπετε πίσω, ναι, μου. Ήταν από τις 9 η ώρα... Ακριβώς, τους είχε κόψει η ελληνική αστυνομία εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Δεν άφηναν κανένα να μπει πριν φτάσουν οι βασιλικές οικογένειες και όλοι επίσημα προσκεκλημένοι από την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Να πούμε πως αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν αρκετή ώρα εδώ, στο πίσω μέρος, ήταν διασκορπισμένοι. Όλοι φυσικά μας μίλησαν, όλοι ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι. Και μόλις πέρασε η αυτοκινητοπομπή, κατάφεραν και τους επετράπη τελικά να μπουν και αυτοί, να αφήσουν ένα λουλούδι, να πούν το δικό τους τελευταίο αντίο στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Και όσο εσύ μας μιλάς και μας μεταφέρεις την εικόνα που έχεις από το σημείο στην είσοδο στην ουσία στο Τατόι, Μίλτο, εμείς συνεχίζουμε και βλέπουμε εικόνες όπου τα παιδιά του τέως μετέφεραν τη σωρό του στο σημείο για να ξεκινήσει στην ουσία η τελετή ενταφιασμού.
Να επαναλάβουμε ότι είναι κοντά στους τάφους. Είναι εκεί που είχε ταφεί στην ουσία ο Παύλος και η Φρυδερίκη. Εκεί όπου είχε ταφεί και ο Γεώργιος ο Πρώτος, η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, η πριγκίπισσα Μαρία. Ακούμε εμείς, ακούσαμε και πάλι όσους είχαν συγκεντρωθεί για να αποτύσσουν το δικό τους χώρο τιμής, να ξέλουν τον εθνικό ύμνο, να χειροκροτούν, να χαιρετούν τη σωρό του Τέρος όταν περνά από μπροστά τους. Και να πάμε στο Γιάννη Ρίγο. Γιάννη. Γιάννη. Είμαστε πίσω από την οδική αυτή την στιγμή τον Θεός Κωνσταντίνος στην τελευταία του κατοικία. Βλέπουμε στα τα χαρακτηριστικά πλάνα με την σημαία πάνω στο φέρετρο του Θεός Μια Κωνσταντίνου και από πίσω τους, την οικογένειά του, τους συγγενείς και τον κόσμο που έχει δώσει το παρόν από όλη την Ευρώπη, από τις βασιλικές οικογένειες αλλά και το πλήθος εστεμένων που βρίσκονται στην που χαιρετήσουν τον Θεός Κωνσταντίνο, βασιλιά Κωνσταντίνο εδώ στα πρώην βασιλικά κτήματα. Βλέπουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το τρισάγιο, διήρκησε λίγα λεπτά στο εκτισάγιο της Αναστάσεως και αυτή την ώρα τον οδηγούν στο σημείο όπου θα ταφεί, όπου εδώ και μέρες υπήρξε ένας αγώνας δρόμου να είναι όλα στην εντέλεια, έτσι ώστε του φόρο τιμής αλλά και να είναι όλα έτοιμα για την ταφή του. Πλήθος κόσμου βρίσκεται εδώ στο σημείο, έχει επιτραπεί η είσοδος. Έτσι λοιπόν με λουλούδια στα χέρια βρίσκονται πολλοί πολίτες για να αφήσουν και εκείνοι ένα λουλούδι στη συνέχεια στον τάφο του Θεός Βασιλιά Κωνσταντίνου και βλέπουμε το συγκινησιακό κλίμα της οικογένειάς του που βρίσκεται πολύ μπροστά και οδηγεί τον Θεός Βασιλιά Κωνσταντίνο στην τελευταία του κατοικία. Να σου πω ότι από αέρος υπάρχει ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας γιατί ασφαλές είναι πάρα πολύ υψηλά. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στους χώρους, στα πρώην βασιλικά κτήματα όπου και βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία όπου δεν γνωρίζαμε αν τελικά θα επέτρεπαν η οικογένεια του εθνικόντος να μπει ο κόσμος μέσα. Τελικά δόθηκε αυτή η δυνατότητα για να αποχαιρετήσουν από κοντά. Ναι, όπως μας έλεγε Γιάννη, ο Μίλτος λίγο νωρίτερα μάλιστα, υπήρχε και κόσμος που έφτανε στο Τατόι πριν ακόμα ξεκινήσει στη Μητρόπολη η νεκρόσιμη ακολουθία. Έτσι ακριβώς από τις 10 η ώρα το πρωί είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται στην κεντρική πύλη των πρώην κτημάτων, βασιλικών κτημάτων, αρκετός κόσμος από νωρίς το πρωί, έτσι ώστε άλλοι ήταν με διάφορα αντικείμενα, κορνίζες του Θεός Βασιλιά Κωνσταντίνου, άλλοι είχαν σημαίες και άλλοι κρατούσαν λουλούδια από νωρίς το πρωί, έτσι ώστε να τον αποχαιρετήσουν, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια να σου πω μήνα, αν θα μπορούσαν τελικά να μπουν μέσα στα πρώην βασιλικά κτήματα. Τελικά τους χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός αυτό, ότι αμέσως μετά την αυτοκινητοπομπή τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα να μπουν μέσα και ταυτόχρονα είναι μια διαδικασία αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα συγκινησιακή, καθώς είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η ταφή. Οδηγούν οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, τα εγγόνια του, κρατούν το φέρετρο του Θεός Βασιλιά Κωνσταντίνου και τον οδηγούν την τελευταία του κατοικία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες είχε στηθεί ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου να είναι όλα στην εντέλεια, τόσο για να τιμήσουν τον ίδιο όσο και για να ικανοποιήσουν και τους υψηλούς προσκεκλημένους που βρίσκονται στην χώρα μας από όλη την Ευρώπη.